Το σκηνικό βίας που έχει στηθεί στα αμερικανικά πανεπιστήμια οδήγησε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να δηλώσει ότι η καταστροφή περιουσίας είναι παράνομη. Τα σχόλιά του έρχονται μετά τις μαζικές συλλήψεις στο UCLA φοιτητών και διαδηλωτών, οι οποίοι αντιτίθενται στις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μάλιστα, περιέγραψε ως αντιαμερικανικές τις διαμαρτυρίες, μια θέση που εμφανίζει μεταστροφή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Η διαφωνία είναι βασικό συστατικό στη δημοκρατία, αλλά η διαφωνία δεν θα πρέπει να οδηγεί σε διατάραξη της τάξης ή στην άρνηση του δικαιώματος άλλων φοιτητών να τελειώσουν το εξάμεινό τους και τη φοίτησή τους. 130 άτομα συνελήφθησαν στην Καλιφόρνια, ενώ το χάος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα εντοπίζεται κυρίως στην Ανατολική Ακτή και στο Τέξας. Όπως υπολογίζεται μέχρι στιγμής, οι συλλήψεις στην Αμερικανική επικράτεια ξεπερνούν τις 1.750 σε τουλάχιστον 32 σχολές που μένονται οι κινητοποιήσεις.